Το πλήθος ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα τόσο του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και πολλών άλλων οργανώσεων, κομμάτων της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς, της ΑΔΕΔΗ, της ΓΕΣΕ, και παραμένει αυτή την ώρα. Είναι μάλιστα εξέλιξη και μια συναυλία στην πλατεία Συντάγματος. Άνθρωποι κάθε ηλικίας λοιπόν, εργαζόμενοι, άνεργοι, συνταξιούχοι, φοιτητές, νέοι, μαθητές, ήρθαν εδώ από τις 7 η ώρα το απόγευμα για να διαδηλώσουν ενάντια στη λιτότητα, όπως λένε, ενάντια στα μέτρα πρωτεΐνη δανειστές, ενάντια στα μνημόνια, και να ζητήσουν από όλους τους πολίτες, όπως λένε, να πούνε ένα δυνατό, ένα βροντερό όχι στο δημοψήφισμα της επόμενης Κυριακής. Περιττό να πω ότι από νωρίς έχει κλείσει η πλατεία Συντάγματος, η τροχεία εκτρέπει την κυκλοφορία των οχημάτων στους γύρω δρόμους. Κλειστή είναι και η οδός Φιλελλήνων, κλειστή είναι και η οδός Αμαλίας και η οδός Βασιλής Σοφίας, εδώ έξω από τη Βουλή που βρισκόμαστε, και αναμένεται να μείνουν και αρκετή ώρα ακόμα κλειστές αυτές οι οδοί, μέχρι ότου ολοκληρωθεί και η συναυλία που, όπως είπα, είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Να ευχαριστήσουμε τον Νίκο Καπόγλη και να δούμε δηλώσεις που έκανε ο κόσμος νωρίτερα προσερχόμενος στη συγκέντρωση αυτή. Όχι, γιατί πρώτα απ' όλα μας δίνεται μια ευκαιρία μέσα σε αυτά τα 5 χρόνια. Πρώτη φορά σε αυτή την πενταετία, εξαετία, μας δόθηκε η ευκαιρία να πούμε και εμείς κάτι για αυτή την κατάσταση που επικρατεί. Ποτέ δεν μας ρωτήσανε. Δεν νομίζω ότι τα μέτρα είναι για εμάς. Δεν ταξίζουμε αυτά τα μέτρα. Κάποιος έπρεπε να πει το μεγάλο όχι. Και πρέπει να κατέβουμε όλη την Κυριακή να ψηφίσουμε. Όχι. Όχι στα μέτρα, όχι στη λιτότητα. Οι νέοι έχουν φύγει στο εξωτερικό, η φτωχοποίηση συνεχίζεται. Πρέπει κάποτε να μπει ένα τέρμα σε όλο αυτό. Πρέπει ο κόσμος να αντιδράσει σαν Έλληνας. Πατριωτικά να πει όχι. Όπως ήταν αναμενόμενο, κυριαρχεί